Λειτουργικό και απαραίτητο χαρακτηρίζει ένα μικρό ραντάρ καιρού που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο φαράγγι της Σαμαριάς ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και με αφορμή το θάνατο μιας πεζοπόρου από πτωση βράχου στο φαράγγι. Όπως είναι τώρα το ραντάρ της Αμερικάνικης βάσης, να υπήρχαν έστω και δύο μικρά και ας το πούμε φθηνά ραντάρ. Τέτοιου είδους ραντάρ δεν έχουν με κόστος, ας το πούμε, πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι 300, μπορεί να είναι 500.000 ευρώ. Το λέω τώρα ότι δεν είναι μεγάλο συγκριτικά με τα άλλα. Αλλά μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Μάλιστα. Και σιγά σιγά να είναι και στη βοήθεια ελεύθερη διάθεση της εικόνας στον κάθε πολίτη και από εκεί και μετά να δημιουργηθούν και κάποιες εφαρμογές ώστε να δίνουν το σχετικό alert. Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος και διευθυντής της ΕΜΗ, η εγκατάσταση των πολυπόθητων μεγάλων ραντάρ καιρού καθυστερεί. Θα αργήσουν αυτά. Τώρα έχει ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός από την ΕΜΗ. Ακόμη δεν έχει καταλήξει. Τα ραντάρ τα οποία τα είχαμε επί της Ολυμπιάδας, αλλά γίνανε αστοχίες. Αυτή είναι, ας το πούμε, καλύτερη λέξη βλέπω για να μην πάω και σε άλλα πράγματα περισσότερο. Δεν έγινε. Αυτά με κακοσυντήρηση, ας το πούμε αλλιώς, για να το πούμε και απλά και λαϊκά, κάποιο τρόπο δεν λειτουργήσαν και έχουν πλέον περάσει η τεχνολογία τους και κατά κάποιο τρόπο έχουν χρηστευτεί. Δεν λειτουργούν αυτά. Μάλιστα. Κατά διαστήματα μόνο αυτές τις ημέρες λειτουργεί το ραντάρ της Λάρισας και της Ανδραβίδας και τα άλλα βρίσκονται σε αχρηστία. Σε κάθε περίπτωση, μια μικρή καταιγίδα σύμφωνα με τον κύριο Κολυδά μπορεί να αναγνωριστεί με το ραντάρ που διαθέτει ήδη η Αμερικάνικη βάση στη Σούδα και έτσι να δώσει και κατάλληλο σήμα για επαγρύπνηση φορέων και πολιτών. Προτείνει δε να γίνει διάδοση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ραντάρ ώστε να τη χρησιμοποιούν όσοι και όσες πρόκειται να μετακινηθούν στο νησί. Μέσα στο Windy, στην εφαρμογή Windy που την έχουμε όλοι, αν πατήσουμε ραντάρ, η εικόνα του ραντάρ της Σούδας υπάρχει ήδη, είναι και μέσα στο Windy. Μάλιστα. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ούτε να ερμηνεύσει τα ύψη βροχής και τα λοιπά, παρά μόνο χρειάζεται κάποιος ειδικός. Σύμφωνα με τον κύριο Κολυδά, οι πολίτες πρέπει να εξοικειωθούν με μια νέα φιλοσοφία προειδοποιήσεων που θα επιτρέπει να ηχεί το 112 ακόμη και τις νυχτερινές ώρες.